Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για άλλη μία φορά στο Bright Side του ελληνικού YouTube. Θα έχετε σίγουρα παρατηρήσει ότι το κανάλι δεν έχει ασχοληθεί στο παρελθόν ξανά με ελληνική ταινία και δεν σας το κρύβω πως δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαίο αυτό το γεγονός. Η αλήθεια είναι πως ο σύγχρονος ελληνικός κινηματογράφος δεν μου καθόταν ποτέ καλά στο μάτι και τις περισσότερες φορές και στο στομάχι, γιατί το χιούμορ του δεν θα σας το κρύψω πως μια αναγούλα πάντα μου την έφερνε. Πάμε λοιπόν σήμερα να διασκεδάσουμε σχολιάζοντας την ελληνική ταινία που με έκανε να αλλάξω την νοοτροπία που μόλις σας προανέφερα. Την ταινία Έτερος Εγώ. Πάρτε μαζί σας snacks, πάρτε αναψυκτικά, πάρτε την παρέα σας και αράξτε, γιατί το βίντεο θα είναι μπαμπάτσικο. Έτοιμοι! Φύγαμε! Πριν ξεκινήσουμε να λύνουμε μαζί το μυστήριο του Έτερος Εγώ, να σου υπενθυμίσω, αν σου αρέσει το υλικό που βλέπεις σε αυτό το κανάλι, να μην ξεχνάς να το δείχνεις πατώντας το κουμπί του like, και αν είσαι καινούριος, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να σου έχουν ειδοποιήσεις για τα καινούργια βίντεο που ανεβαίνουν. Και να πω και ένα τεράστιο ξεχωριστό ευχαριστώ στα επίσημα μέλη αυτού εδώ του καναλιού που βοηθούν έμπραχτα την προσπάθεια που γίνεται. Πατάμε play. Έλα να σου πω μια ιστορία για αυτά τα μεταγιών. Βρε παππού, είσαι συμπαθητικότατη φυσιογνωμία. Δεν λέω ρε παιδί μου, αλλά ταυτόχρονα είσαι και τρομακτικό στη φάση. Γι' αυτό θα το δώσεις. Σε όποιον αγαπήσω πιο πολύ. Όποιον αγαπήσεις αληθινά. Ο βγαλμένος από horror movie λοιπόν παππούς φοράει ένα μεταγιόν στην εγγονούλα του και της δίνει άλλο ένα, λέγοντάς της πως πρέπει να το δώσει σε όποιον όποιο αγαπήσει αληθινά. Εύχομαι μόνο να μην έχετε σκυλί στο σπίτι παππού, γιατί αν έχετε σκυλί, το μεταγιόν έχει κατοχυρωθεί ήδη και δεν το ξέρεις. Να ζήσεις μωρό μου και χρόνια πολλά, μεγάλη να γίνεις. Είμα ρε παιδιά, δείτε τώρα άδικο έχω, δείτε πως κάθεται ο παππούς πίσω μόνος του, creepy και τους παρακολουθεί όλους. Δεν θα μπορούσε να είναι άνετα ο δολοφόνος από horror movie που μόλις τελειώσει όλο τον ταβαντούρι γιορτή εκεί που γίνεται θα πάει κάτω στο υπόγειο και θα έχει ζωντανά σώματα καιρωμένα. Εντάξει, το παραδέχομαι, υπερβάλλω, έχω δει πολλές ταινίες και η φαντασία μου οριάζει. Μη μου δίνετε εμένα σημασία. Εκεί που πρέπει όμως να δώσετε σημασία είναι σε αυτό που τραγούδησε η μαμά λίγο πριν. Να ζήσεις μωρό μου, μωρό μου, μωρό μου. Ποιος γονιός τραγουδάει να ζήσεις μωρό μου και χρόνια πολλά ρε παιδιά, πείτε μου. Όνομα δηλαδή μικρή δεν έχει. Αλλά ξέρω τι κάνατε εκεί πέρα κουφαλίτσες. Δεν βάλετε το όνομα στο τραγούδι για να μην καταλάβει μετά ο θεατής το plot twist στην ταινία. Εντάξει, λες και θα το θυμότανε κανένας, τέλος πάντων. Της γνώσης το φως και όλοι να λένε το έδωρο. Συγγνώμη παιδιά γι' αυτό, δεν κρατήθηκα. Και από εδώ και πέρα κυρίες και κύριοι ξεκινάει και επίσημα το Transition Festival του Έτερος Εγώ. Όλοι να λένε να μοιάσω φως. Αψεγάδιαστο, έτσι. Και είναι τόσο αψεγάδιαστο, παιδιά, αυτό το transition, γιατί η Κλειό φρόντισε να διευκολύνει το σκηνοθέτη της ταινίας φορώντας το ίδιο φόρεμα 20 χρόνια μετά. Πού το βρήκε η Ρουφιάνα? Χρόνια πολλά, Κλειό. Ευχαριστώ. Η παρέα μας λοιπόν γιορτάζει τα 300 γενέθλια της Κλειούς ακούγοντας ένα από τα χειρότερα beat που έχω ακούσει ποτέ στην ιστορία του House Zen. Ξέρετε, από αυτά τα beats που παίζουν στα μαγαζιά που χορεύουν τύποι σαν αυτόν. Κύκλους, έτσι, κυριλέ. Και πριν δουν κύκλους, έτσι, κυριλέ, η Κλειό μαζί με τον Έλληνα Ζωρό φεύγουν από το κλαμπ με την κολλητή της, την Δανάη, να λέει στον αγαπητικό: την κολλητή μου και τα μάτια σου. Ναι, μην φοβάσαι καθόλου, Δανάη. Μιλάμε, θα τη χάσει από τα μάτια. Θα την προσέχει σαν τα μάτια του. Αχ, δεν το έχεις βάλει καλά ρε αρχηγέ το εργαλείο εκεί πέρα. Περνάνε τα μάξια ξυστά, το βλέπω εγώ, θα γίνει κανένα κακό. Πάρε το λίγο πιο πέρα, μωρέ. Σκέφτομαι το αύριο. Ναι, και... Ρε άνθρωπε, όλοι οι Έλληνες που οδηγούν μηχανάκια πιο πολύ οδηγούν πάνω στα πεζοδρόμια παρά στο δρόμο. Εσύ τώρα βρήκες να μου το παίξεις νόμιμος. Ανέβασε το πάνω να έχουμε το κεφάλι μαζί σιγό. Θέλω να ζήσουμε όλα τα αύριο μαζί. Ναι ρε παιδιά μου, ναι γλυκούλικο δεν λέω, αλλά άμα δεν πάρεις από εκεί τη μηχανή αδερφέ, δεν βλέπω να υπάρχει αύριο. Ένα!
το! Να το! Να το! Το είπα! Και μην πει κανένα γρουσούζι τώρα, γιατί είχε ολόκληρη αλάνα ο κεφτές από πίσω για να αφήσει τη μηχανή και αυτός επέλεξε να κάνει πρόταση γάμου πάνω στον δρόμο. Ετάθελο κόλο του. Πέρα από την πλάκα όμως, πρέπει παιδιά να πούμε και ένα τεράστιο μπράβο στην ομάδα των Special Effects που έδωσε αυτό το αψεγάδιαστο αποτέλεσμα. Και να ξέρετε, παιδιά, πως αυτή τη σκηνή την έχω ξεψαχνίσει. Την έχω δει 100 φορές, την έχω βάλει σε αργή κίνηση να παίξει και δεν έχει ούτε ένα ψεγάδι. Μπράβο σας. Και αυτή ήταν η έναρξη της ταινίας Έτερος Εγώ, που δεν θα σας το κρύψω, την πρώτη φορά που την είδα είχα μείνει για 2 λεπτά με το στόμα ανοιχτό, πολύ απλά γιατί δεν πίστευα ποτέ ότι θα δω κάτι τέτοιο σε σύγχρονη ελληνική ταινία. Ο Ανδρέας πάλι που την είδαμε μαζί τώρα πρόσφατα γελούσε κανένα 2 λεπτό λέγοντας καλά πήγε αυτό. Εντάξει παιδιά, τι να κάνουμε, υπάρχουν και αυτοί ανάμεσά μας. Και εγώ από αυτούς είμαι, μην κοιτάτε που το παίζω κύριε. Και πάρτε στα καπάκια και άλλο transition, αυτή τη φορά στα pre-credits, έτσι, από δρόμο σε άμμο. Σας είπα παιδιά, η ταινία κερνάει συνεχώς τέτοιες ωραίες μεταβάσεις και τις κερνάει έτσι απλά γιατί γουστάρει και μπορεί. Δείτε ρε παιδιά, δείτε μετά εγώ φταίω. Δείτε τον παππού που έχει αράξει σαν μαφιόζο στην παραλία με τα κανονικά του ρούχα και με την καπελαδούρα να παρακολουθεί την εγγονούλα του. Είναι λες και περιμένει από στιγμή σε στιγμή το καρτέλ να σκάσει για να του δώσει την μπάζα της ημέρας. Τι είναι αυτό που οθεί έναν άνθρωπο να αφαιρέσει τη ζωή ενός άλλου ανθρώπου? Και ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, ήρθε η στιγμή να υποδεχθούμε το βαρύ πυροβολικό της ταινίας. Τον άνθρωπο, τον ηθοποιό, που θα κουβαλήσει στις πλάτες του όλο αυτό το project. Και θα επεκταθώ πιο πολύ σε αυτό, πιο μετά στο βίντεο. Είναι οι δολοφόνοι ξεχωριστά ιδιόμορφα όντα? Ή απλά υπάρχει μέσα σε όλους μας ένας ενδυνάμει δολοφόνος? Και μιλάω φυσικά για τον άπειρα ταλαντούχο Πυγμαλίων Δαδακαρίδη, που εδώ υποδύεται τον Δημήτρη Λαΐνη. Έναν εγκληματολόγο που... πώς να το πω ρε παιδί μου τώρα... έχει θέματα. Και αυτό γιατί αναζητά το φως, ψάχνοντας τα πιο σκοτεινά μέρη του ανθρώπινου μυαλού. Ναι καθηγητά, εντάξει, καλά τα λέτε, αλλά... μήπως να μην μας κοιτάτε έτσι, γιατί έχουμε χυστεί πάνω μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή πρωτοχρονιά και καλή συνέχεια σε όλους σας. Ναι, 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 μπράβο, δόκτωρα, μπράβο. Ευτυχώς, παιδιά, τελείωσε και τους βλέπω όλους κομπλέ, γιατί αυτοί από πίσω στον προτζέκτορα δεν είναι εγκληματίες, είναι πρώην μαθητές του Λαΐνη. Κάθε φορά που σε ακούω. Χάνεις 10 χρόνια από τη ζωή σου. Αισθάνομαι υπερήφανος για την επιλογή μου. Αυτός εδώ, κυρίες και κύριοι, είναι ο πρίτανης του Πανεπιστημίου, ο οποίος ονομάζεται. Θέλω να πιαστείτε από κάπου τώρα ή να κάτσετε κάπου, γιατί παιδιά, αν πω αυτό το όνομα, σίγουρα θα υπάρχουν λιποθυμίες. Λοιπόν, έτοιμοι, ονομάζεται Αριστοτέλης Αδαμαντινός. Τι μπαλάρα έπαιξα εκεί πέρα γονίσου, ρε άνθρωπε. Μιλάμε ρε παιδιά τώρα με αυτό το όνομα, το να γίνεις πρίτανης δεν είναι επιλογή, είναι μονόδρομος. Ο οποίος πρίτανης, παιδιά, πέραν των άλλων, είναι και πολύ γουρλής, ε. Έχω πολύ καλό προαίσθημα για σένα. Για τη χρονιά που έρχεται. Έχω πολύ καλό, πολύ καλό, πολύ καλό προαίσθημα για σένα. Άρα, Αδαμαντινέ, τρελιάρι με το προαίσθημά σου. Μιλάμε, παιδιά, νομίζατε ότι ο Spider-Man έχει σούπερ δυνάμεις επειδή έχει την αίσθηση της αράχνης? Γατάκι είναι μπροστά στον Αριστοτέλη, θα δείτε. Αλήθεια, πού θα αλλάξει το χρόνο? Όπως πάντα, με τον πατέρα μου. Δημήτρη, παιδί μου, πότε θα το κάνεις αυτό? Ο Λαΐνης, λοιπόν, επιλέγει να περάσει το βράδυ της πρωτοχρονιάς παρέα με τον πατέρα του στην κλινική, ο οποίος είναι σε κόμμα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Στην οποία κλινική θα συναντήσει την πιο περίεργη νοσοκόμα που έχει υπάρξει ποτέ, την Σοφία. Εντάξει, Δεσποινή, θα μείνω εγώ μαζί του. Αν με χρειαστείτε κάτι, με φωνάζετε. Καλά, τώρα αυτό ρε Σοφάκι είναι τεράστιο ψέμα, γιατί ούτως ή άλλως θα κουβαλιέσαι από μόνη σου συνεχώς, χωρίς να σε φωνάζει κανένα. Έλα, έλα, πάμε, αλλάζει. 10, 8. Και εδώ έχουμε ένα πολύ σωστό και όμορφο κοντράστ συναισθημάτων με τους υπόλοιπους τους φίλους του να είναι όλοι μαζί και να γιορτάζουν παιδί μου την αλλαγή του χρόνου και τον Λαΐνη να είναι μόνος του στη κλινική. Και να σας πω και κάτι. Είμαι μόνο εγώ που συμφωνώ απόλυτα με την άποψη του Λαΐνη για αυτές τις μέρες. Άλλωστε με μελαγχολούν οι γιορτές και την περίοδο αυτή προτιμώ την απομόνωση. Γιατί παιδιά δεν σας το κρύβω ότι και εγώ απολαμβάνω να κάθομαι μόνος με αυτές τις μέρες ή τουλάχιστον με έναν άνθρωπο που αγαπάω ρε παιδί μου και να περνάμε ωραία και χαλαρά την φασάρα μας και όχι να βγαίνω έξω, ντα παντούπα, κόσμος, φωνές, αου και τέτοια. Γιατί εντάξει παιδιά, κλάει, τι είναι δηλαδή η αλλαγή του χρόνου στην ουσία, μια ολόκληρη περιστροφή της γης γύρω από τον ήλιο. Είδατε, σας βάζω σιγά σιγά και στο χριστουγεννιάτικο πνεύμα.
Λοιπόν, ακούστε, επειδή έζησα μέχρι τα 14 μου σε πολυκατοικία και ξέρω, δεν υπάρχει πιο creepy πράγμα από τον σιωπηλό κοινόχρηστο χώρο μιας πολυκατοικίας τη νύχτα. Δεν υπάρχει ρε, χαίζεσαι πάνω σου. Όσοι μένετε σε πολυκατοικία, γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν συμφωνείτε. Αυτό δολοφονία δεν το λες. Κολοφαρδία πάλι, μπορείς να το πεις άνετα. Άμα βέβαια έχει λίγο πιο παραπάνω χιούμορ η ταινία, ρε παιδί μου, θα μπορούσε να τις είχε βάλει όπως το μόνο στο σπίτι, κάτω παιχνιδάκια να τα πατήσει και να φύγει πίσω. Καλημέρα. Καλή χρονιά. Απαπαπανάθεμά σε σαν το χάρο πάνω από το κεπάλι του ανθρώπου, ρε. Πας καλά. Για να μην ξεχνιόμαστε, κέρασε κι άλλο ένα super transition εδώ η ταινία. Καλημέρα, καλή χρονιά. Τι ώρα είναι? Ξημέρωσε. Έχω αρχίσει και πιστεύω ότι η Σοφία είναι cyborg νοσοκόμα και όχι κανονικός άνθρωπος. Γιατί ρε παιδιά, την απάντηση ξημέρωσε στην ερώτηση τι ώρα είναι, μόνο ένα cyborg μπορεί να τη δώσει. Πώς πάει ο Κρυσοτήρης? Όπως το ξέρεις. Αφού και που πας ρε εσύ δεν καταλαβαίνει. Καταλαβαίνω εγώ. Δείτε ρε παιδιά, πόσο καλός ηθοποιός είναι ο Δακαρίδης. Σήμερα θα σας τα κάνω τούμπανο με αυτό, θα το λέω συνέχεια. Στο αστυνομικό μας δελτίο τώρα, νεκρή στην είσοδο της πολυκατοικίας της. Άτσα και βίντατζα μαξάκι όλα είναι στην πένα, ε! Βέβαια, καθώς φαίνεται, από αυτή τη λεπτομέρα τουλάχιστον, στον πρωταγωνιστή μας δεν του αρέσουν και πολύ οι αλλαγές. Άντε πάλι αυτή! Τι θες μωρέ πια! Σας έφερα καφέ. Έχω. Denied! Βάλτε εκεί που ξέρεις το κολοκαφέ σου. Καλά, έτσι το πες ακριβώς, το πιο ευγενικά, αλλά καταλάβατε. Αυτό εννοούσε. Είναι πολύ τυχερός που σας έχει. Ρε εσείς. Λέτε να το γουστάρει αυτή. Καλά, μην σας κουράζω κι εγώ τώρα. Δέσποινε, Σοφία. Ναι. Εκδηλώθηκα, Ρουφιάνα, ε. Θα τον δεχθώ, ευχαριστώ. Α, κουφαλίτσα Λαΐνη. Κλειστός, αλλά το καφεδάκι το δεχτήκαμε, βλέπω. Και πάρτε τώρα ωραίο σωστό πρόστιχο κερασμένο μονοκάμερο από τον Τζαφούλια και την παρέα του. Το οποίο μονοκάμερο δεν είναι απλό, γιατί έχει μέσα του και transition της κάμερας μέσα από τζάμι παραθύρου. Το οποίο, παιδιά, είναι καλύτερα εκτελεσμένο και από χολιγουντιανές παραγωγές. Συγκεκριμένα, έχω δει project της Marvel που το ίδιο πράγμα το βλέπεις και φαίνεται ότι είναι για κλάματα. Και μπορεί να είπα μονοκάμερο, αλλά δεν είναι actual μονοκάμερο, γιατί έχουμε δύο σκηνές οι οποίες ενώθηκαν μετά στο edit. Τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω εγώ από αυτό που βλέπω. Η μία είναι ο γερανός που σηκώνεται με την κάμερα και πάει μέχρι το παράθυρο και ενώνονται τα πλάνα στην άλλη κάμερα που είναι μέσα από το παράθυρο και συνεχίζει το πλάνο. Εάν βέβαια έχουμε την τύχη κάποιος από την παραγωγή αυτής της ταινίας να βλέπει αυτό εδώ το επεισόδιο και έχει γίνει κάτι διαφορετικό, να μην διστάσει να με ενημερώσει για να ενημερώσω κι εγώ μετά εσάς. Και προσέξτε, θα επιμείνω στο μονοκάμερο, παιδιά, γιατί αυτό εδώ το πράγμα γίνεται όχι επειδή έχει, ρε παιδί μου, κάποια ιδιαίτερη σημασία, απλά γιατί γουστάρουν να το κάνουν. Θα μπορούσε άνετα να μην είναι μονοκάμερη αυτή εδώ η σκηνή και πάλι ίδιο θα ήταν το αποτέλεσμα. Αλλά, παιδιά, μεράκι. Γιατρέ, με θέλετε κάτι άλλο? Κοντεύει μεσάνυχτα. Σου χάλασα το Σαββατόβραδο. Όχι, μωρή Πεσκανδρίτσα. Είχε κοπέλα όρεξη να κάθεται να βλέπει τη βρωμόφατσά σου όλο το βράδυ του Σαββάτου. Τι έλε. Όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Πήγαινε. Καληνύχτα σας. Λοιπόν, με αφορμή αυτή τη σκηνή, παιδιά, μου δίνετε ευκαιρία να πω σε εσάς, τους εργοδότες που κάνετε κάτι αντίστοιχο, που νομίζετε δηλαδή ότι έχετε προσλάβει κάποιον και ότι αυτός ο κάποιος είναι ο δούλος σας και πρέπει να σας τρώει στη μάπα όλη μέρα. Πρώτον, σας εύχομαι να κλείσει το ρημαδάκι σας αύριο κιόλας. Δεύτερον, δεν κάνετε χάρη σε κανέναν που τον πήρατε στη δουλειά. Δίνω και παίρνω είναι το πράγμα. Και τρίτον, καλή μου τα βανόπροκα, έρχονται να δουλέψουν σε εσένα, όχι γιατί σ' αγάπησαν ξαφνικά και θέλουν να γίνετε φίλοι, αλλά γιατί θέλουν να πάρουν λεφτά για να ζήσουν όταν σχολάσουν. Εάν δεν σχολάνε ποτέ, δεν ζουν. Άρα δεν έχει και νόημα να δουλεύουν για σένα. Στόκε. Ευχαριστώ. Ω, Ρίτλερ, εσύ. Παιδιά, να σας πω κάτι. Έχω μία θεωρία που ξέρω ότι την έχω μόνο εγώ. Έχω πρόβλημα, το ξέρω. Αλλά η θεωρία μου είναι πως το έτερος εγώ στη βάση της είναι μία ταινία Batman. Και μείνετε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο γιατί εκεί θα δικαιολογήσω γιατί το είπα μόλις αυτό. Μάνι, εμφανίστηκε ο Ρίτλερ.
Τώρα, παιδιά, να πω ότι στεναχωρήθηκα, ψέματα θα πω. Θα σε βοηθήσει πολύ στον γιο με. Θα μπορούσες να το πεις και αυτισμό. Μη σε τρομάζει η λέξη. Όπως λέει λοιπόν εδώ ο καρδινάλιος Αριστοτέλης Αδαμαντινός, είδατε, παιδιά, ό,τι αξίωμα και να βάλεις μπροστά από αυτό το όνομα δουλεύει. Όπως λέει λοιπόν στο τηλέφωνο, αναφερόμενος στο Λαΐνι, έχει έντονα συμπτώματα αυτισμού. Γι' αυτό και φαίνεται να έχει πρόβλημα επικοινωνίας με τους γύρω του. Γι' αυτό, ρε παιδί μου, φαινόταν στη σκηνή στο σπίτι του να τα έχει όλα full τακτοποιημένα και στη θέση τους. Γι' αυτό φαίνεται να έχει πρόβλημα στην κίνησή του ή τουλάχιστον να είναι πολύ στημένος. Και πιο μετά στην ταινία θα δούμε και άλλα χαρακτηριστικά που δικαιολογούν τα λεγόμενα του Πρίτανη. Να πω βέβαια εδώ, έτσι για την πληροφορία, ρε παιδί μου, πως κατά μία έννοια όλοι είμαστε σε κάποιο ποσοστό αυτιστικοί. Δεν λέω περισσότερα, γιατί δεν είμαι και ειδικός. Εάν θέλεις να μάθεις περισσότερα, μπορείς να το γουγκλάρεις κιόλας. Πριν από λίγο δολοφονήθηκε ένας γιατρός. Ο υποδιοικητής του τμήματος ανθρωποκτονιών είναι προσωπικός μου φίλος. Ο Πρίτανας λοιπόν ζητάει την βοήθεια του Λαΐνι για να πάει να βοηθήσει την αστυνομία στην εξιχνίαση της δολοφονίας του σκατόψυχου του γιατρού που είδαμε πιο πριν. Ορίστε. Θέλω τον κύριο υποδιοικητή, τον κύριο Μπαρασόπουλο. Βλέπετε το θέμα που έχει στην επικοινωνία ο Λαΐνις. Επίσης, βλέπετε το πόσο καλά παίζει ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Δεν ξέρω αν σας το είπα. Εντάξει, θα το αναφέρω που και πού, ρε παιδί μου, μήπως το ξεχνάει κανένας. Α, πολύ ωραία σκηνή εγκλήματος, παιδιά. Δεν λέω. Αλλά έχω να κάνω δύο ρετσούλες. Πρώτον, γιατί βλέπουμε να είναι αναποδογυρισμένα ένα τραπέζι και μία καρέκλα, ενώ πιο πριν είδαμε ότι στη σκηνή δεν υπήρξε κάποια μάχη, τον σκότωσε σχεδόν κατευθείαν ο δολοφόνος του γιατρό. Και δεύτερον, τι είναι αυτό πάνω στο χαλί, ρε, αρχαία! Λάλια δει και ό,τι δει και ούκ ακούσει αμύδι. Μπέλα Χριστέ και Παναγία, ρε τι κόλμα είναι αυτό που όλοι οι Συριακοί δολοφόνοι πρέπει να είναι πανέξυπνοι και μορφωμένοι. Κάτι ξέρω εγώ που στο σχολείο είχα από κοντά του οπουσιολόγου. Λέγε εκείνα που πρέπει και όπως πρέπει και μην ακούσε εκείνα που δεν πρέπει. Πάλι καλά που πρόσεχε ο Λαΐνις στο μάθημα των αρχαίων, γιατί παιδιά μου περιμένετε από εμένα να σας μεταφράσω. Καλά. Για να φανταστείτε για τι κατάσταση μιλάμε, ο καθηγητής των αρχαίων στο σχολείο δεν ήξερε καν πως είναι η φάτσα μου. Και παιδιά, μου έβαζε και καλό βαθμό ο άνθρωπος, γιατί παίζει να πίστευε ότι ήμουν κάποιο φάντασμα, ρε παιδί μου, που φοβούνται όλοι να βγάλουν το όνομά μου από τις λίστες, μην τους τυχιώσω. Και ένα φακελάκι με 220 ευρώ που τοποθετήθηκε μετά τη δολοφονία. 220 ευρώ, ε! Μπράβο. Έχει μπάτζετ από τους δολοφόνους. Ίσως το φακελάκι υποδηλώνει χρηματισμό και είναι συμβολικό. Θα δούμε. Άμα είναι έτσι, βρε Μπαρασόπουλε, αγόρι μου, θα έβαζα δολοφόνος 5, 10, 20, 50 ευρώ το πολύ για να δείξει χρηματισμό. Δεν θα έβαζα 220. Δολοφόνος είναι, δεν ο Ψινάκης. Πήραμε κατάθεση από τη γραμματέα του, αλλά δεν βοήθησε πολύ. Τι να βοηθήσει, ρε, η γραμματέα του. Δεν είδατε λίγο πριν τι της έκανε. Σίγουρα, μόλις έμαθε ότι δολοφονήθηκε, θα είπε καλά να πάθει το βρωμόσκυλο, θα πήρε και 10 φίλους και θα πήγαν να τα ήπιανε για να το γιορτάσουν. Ο Σωτήρης Τσαφούλιας νιώθει Πολ Τόμας Άντερσον στην τοποθεσία Αθήνα. Και το λέω αυτό, παιδιά, γιατί ο Τσαφούλιας εδώ μας κερνάει μία ωραία έτσι πρόστιχη συμμετρία να αγαλιάσει ψυχούλα μας. Αχ. Ο Λαΐνις λοιπόν συνεχίζει εδώ κανονικά να προσπαθεί να λύσει την υπόθεση της δολοφονίας που του ανατέθηκε. Βέβαια, όσο το κάνει αυτό, η νοσοκόμα, η creepy νοσοκόμα, γίνεται όλο και πιο creepy όσο περνάει η ώρα. Γιατί πάει και σκεπάζει τον δόκτορα, λες και είναι η μάνα του. Εντάξει ρε παιδιά, το παραδέχομαι γλυκούλα σαν κίνηση, αλλά τουλάχιστον εμένα. Εάν μία άγνωστη μου το έκανε αυτό, μια απόσταση θα την κρατούσα. Α, καλά. Άκυρο, παιδιά. Ο δόκτωρας είναι πιο creepy. Ταιριάζουν. Πήραμε καταθέσεις στο νοσοκομείο που δούλευε, από όλο σχεδόν το προσωπικό, από τον κοινωνικό. Είδατε τη λεπτομέρεια. Την είδατε. Όσο συνομιλούν ο Λαΐνις με τον Παρασόπουλο, ένας αστυνομικός περνάει από δίπλα τους και ως ήθιστε χαιρετάει τον υποδιοικητή του. Σιγά τη λεπτομέρεια τώρα θα μου πει κάποιος. Χα! Θα το πω εγώ. Και θα τον τρομάξω. Γιατί κάτι τέτοια είναι που μιλάνε στο πίσω μέρος του μυαλού σου και του λένε ότι αυτοί εδώ που βλέπεις δεν είναι απλά δύο ηθοποιοί που παίζουν σε μία ταινία, αλλά δύο πραγματικοί χαρακτήρες. Το ρητό όμως ανήκει στον Πυθαγόρα. Και τι μας λέει αυτό. Ίσως μας λέει κάτι για το μορφωτικό επίπεδο του δολοφόνου. Ρε παιδιά. Αυτός με βίσμα έγινε που δεν κοίτησε έτσι. Ένα με συμπαθάτε ρε παιδιά, αλλά δεν χωράει αμφισβήτηση περί αυτού, γιατί για όλα ρωτάει το Λαΐνι. Αυτός δική του άποψη δεν είναι για τίποτα. Ναι, αποκλείεται να έγραψε κάτι ξεκάρφωτο για να μας μπερδέψει. Όχι. Όχι, βρε πολύ μπριζο, πέταξε κοτσάνα. Δεν αποκλείεται τίποτα. Καλά, ναι, κοτσάνα πέταξε παιδιά ο Παρασόπουλος. Απλά ο Λαΐνις είναι ευγενικός, γιατί τρέπεται να το πει. Δεν βλέπετε πως τον κοιτάει. Ωπα, τι βλέπω εδώ! Ξενοδοχείο Μίδας! Μου φαίνεται ότι κάποιος πήγε να το βρέξει και τελικά του τις έβρεξαν.
Δημοσθένης Αργυρίου. Δικηγόρος. Δηλαδή, παιδιά, μέχρι τώρα έχουν δολοφονηθεί ένας γιατρός και ένας δικηγόρος. Μιλάμε τώρα για το basic combo, έτσι. Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι αν δολοφονηθεί ένας γιατρός και ένας δικηγόρος και οι δολοφονίες τους ενώνονται, μόνο μία λέξη πηγάζει από όλο αυτό. Η λέξη παρανομία. Ο Δράζης έχει γνώσεις ανατομίας και χειρουργικής, φαίνεται από το κόψιμο στη γλώσσα. Βασικότατο στοιχείο αυτό που μόλις είπε, παιδιά, ο ιατροδικαστής εδώ, έτσι. Κρατήστε το. Ρε εσείς, ρε! Το μακουνιέται, ρε! Τρέξτε να το δείτε, ρε! Πότε καλά! Έλα, Παναγία, βοήθεια! Ρε γιατρέ, πώς καλά! Ο ίδιος δράστης. Αυτό φοβόμουν κι εγώ. Πολύ απίθανο να ήταν σύμπτωση. Σώπα, ρε Παρασόπουλε, σώπα! Το κατάλαβες κι εσύ! Πραγματικά, παιδιά, δεν του το είχα. Αρχαίο ρητό και πάλι. Και δεν είναι το μόνο κοινό. Τι εννοείς? Έλα, ρε Λαΐνη, και εσύ, έλα τώρα! Μην του βάζεις δύσκολο του ανθρώπου πάνω που έχει πάρει μπρος. Ο αριθμός του δωματίου, κύριε υποδιοικητά. Έλα, το πάει. Βάρεσε πια, ρε παιδιά, ο υποδιοικητής. Too much information. Κύριε υποδιοικητά, έρχεστε λίγο. Πάρω το πτώμα. Ρε, ποιο πτώμα, ρε! Αυτός κουνιέται! Ρε, εσείς, μήπως ο γιατροδικαστής υπόθεσης έχει καμιά συγγένεια με τον Ντένεθορ? Μήπως η συγκεκριμένη δολοφονία θα πρέπει να μας κάνει να ψάχνουμε την δολοφόνο και όχι τον? Λοιπόν, κάπου εδώ θέλω λίγο να πάρουμε τα δεδομένα της υπόθεσης που έχουμε μέχρι τώρα. Έχουν λοιπόν δολοφονηθεί ένας γιατρός και ένας δικηγόρος και μπορεί ο δολοφόνος να είναι ή δολοφόνος, όπως είπε εδώ ο Σπιρτούλης. Ναι, ο Λαΐνης, συγγνώμη. Σιγάν την αλήθεια. Χρυσώνεστη θάπτην. Που σημαίνει να κρύβεις την αλήθεια, είναι σαν να θάβεις χρυσό. Και αυτό είναι ρητό του Πυθαγόρα. Και έχουν και οι δύο δολοφονίες ένα αρχαίο ρητό μέσα τους, όπως και τον αριθμό 220. Σκέφτεστε κάτι? Να, παιδιά, είδε και από ήδη ο Λαΐνης και άρχισε τις ερωτήσεις, μπας και πει κιόλας τίποτα. Λέει, δεν πάτε στο διάλογο, εγώ θα τα κάνω. Θυμάμαι ακόμη μια φράση γραμμένη στα αρχαία, αλλά αυτό ήταν αυτοκτονία. Κάτσε λίγο, βρε Απόστολε, αγόρι μου, κάτσε λίγο. Έχεις δύο δολοφονίες που έχουν αρχαία ρητά μέσα τους και έχεις κι άλλη μία που έχει ένα αρχαίο ρητό. Θα μου πεις τώρα αυτοκτονία μεν, αλλά με αρχαίο ρητό δε. Και δεν σου πέρασε από το μυαλό ότι μπορεί να συνδέονται? Δηλαδή, πόσες υποθέσεις με αρχαία ρητά έρχονται κάθε μέρα στο αστυνομικό τμήμα? Γιώργος Ευθυμίου, ετών 40, σπουδές κλασικής φιλολογίας. Κλασική φιλολογία, λοιπόν, παιδιά, για σπουδάσει ο κρεμασμένος μας και μάλιστα το αρχαίο ρητό το είχε γράψει με τα ίδια του τα χέρια. Άρα, είτε τις δολοφονίες τις έχει κάνει αυτός που κρεμάστηκε, πράγμα που είναι απίθανο γιατί η δεύτερη δολοφονία προηγείται της αυτοκτονίας του τύπου, ή οι υποθέσεις συνδέονται με κάποιο άλλο τρόπο. Και να σας πω πως αυτή την υπόθεση, την αυτοκτονία δηλαδή, δεν την ακούμε για πρώτη φορά. Η κυρία που έφυγε είχε κάποια σχέση με την δολοφονία του γιατρού? Όχι, όχι. Είχαμε μια αυτοκτονία ενός άντρα. Γιατί είχε φροντίσει η ταινία να τη βάλει στο παιχνίδι, έστω και στα γρήγορα, λίγο πιο πριν. Θα νέην πέπρωτε άπαση. Είναι γραφτό σε όλους να πεθάνουν. Συγγνώμη, ρε παιδιά, συγγνώμη. Αυτό εδώ τώρα είναι ρητό του Πυθαγόρα? Σιγά το ρητό, σιγά δηλαδή, τι λέει? Είναι πραγματικά απίστευτο το ότι κάτι όταν το πεις στα αρχαία ακούγεται πολύ πιο cool και ψαγμένο από ό,τι στην πραγματικότητα είναι. Να ακούστε. Καλώς ήρθατε, καμάρια μου. Καλώς ήρθατε, παιδιά μου. Καθίστε, καθίστε. Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα. Λοιπόν. Συγγνώμη, κύριε, αλλά σήμερα θα σας πρίξω λίγο. Έχω συνάχη και θα φυσάω συνέχεια για τη μύτη μου. Δεν χρειάζεται να ζητά συγγνώμη, παιδί μου. Άλλωστε οι αρχαίοι έλεγαν: εάν κλεί ή σιρείς, άνοιγε σον στόμα. Δηλαδή? Δηλαδή, άμα είχε κλείσει μύτη σου, άνοιξε το στόμα. Καλά, κατάλαβα. Μπράβο, Ανδρέα, παιδί μου. Έβγε άριστος. Δυνάμει το δοθέν βάρος κινήσε. Εσύ. Έλα, δε φίλησέ μου την επόμενη φορά, μην ξέρω μαχαία. Τίποτα, παιδιά μου. Τίποτα, κύριε, συνεχίστε εσείς. Α, να ξέρεις, Ανδρέα, παιδί μου, πως οι αρχαίοι και γι' αυτό έλεγαν: μόνον ως τη φωνασκή μακράν ακούεται. Και τι θα πει αυτό, κύριε? Θα πει πως. Θα πει πως όποιος φωνάζει ακούγεται μακριά. Εντάξει, κύριε καθηγητά, εντάξει, το καταλάβαμε. Μπράβο, μπράβο, πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε το μάθημά μας, παιδιά μου. Λοιπόν, πηγαίνετε στο κεφάλαιο 4. Λοιπόν. Τι κάνεις εκεί, Χρήστο, παιδί μου? Πείνασα, κύριε. Α, Χρήστο, παιδί μου, να ξέρεις, οι αρχαίοι έλεγαν πως όστις πολύ βιβρόσκει, την η ώρα ενίοτε παχύς γίγνεται. Εμένα μου λες. Τι είπε? Ότι όποιος τρώει πολύ θα παχύνει. Ψυγά τη φιλοσοφία. Αντρέα! Σε παρακαλώ, παιδί μου. Σε παρακαλώ να επανέλθεις στην τάξη. Μάλιστα, κύριε καθηγητά. Θα επανέλθω. Βλέπετε, το πεπρωμένο φυγεί είναι αδύνατο. Μπράβο, παιδί μου. Έβγε. Τι είπες τώρα? Άσε μας μπορείς τώρα! Και σταμάτα να τρως! Θέλω κι εγώ λίγο, μεταζηλεύω. Λίγο άμυνα. Α, δεν είναι καλό να ζηλεύεις, Αντρέα, και όπως έλεγαν και οι αρχαίοι. Κανείς δεν εκτιμά την αξία των αρχαίων σήμερα. Shit. Τι ώρα το βρήκε?
Το πρωί, γιατί ρωτάς? Δείτε, παιδιά, δείτε τον Παρασόπουλο. Δεν καταλαβαίνει τι γίνεται, είναι στα χαμένα. Γιατί το ρολόι του είναι σταματημένο στις 2 και 20 ακριβώς. Στις 2 και 20 ακριβώς, ε. Και. Άρα, Παρασόπουλε, θεέ, σε πάω. Κύριε Ποδικητά, νομίζω ότι και αυτή η υπόθεση συνδέεται. Συγχωρείτε. Όχι, ρε Λαϊνή, όχι, όχι, μπορεί, μην το κάνεις αυτό. Μην τα αφήνεις, μισάκι, και μου τον μπερδεύεις τώρα. Ναι. Όχι, όχι, έρχομαι αμέσως. Συμβαίνει κάτι. Ο πατέρας μου. Α, ο πατέρας! Το ρολόι είναι σταματημένο στις 2 και 20 ακριβώς. Πρέπει να είναι κάτι σημαντικό αυτό. Δεν μου το βγάζει από το μυαλό. Βαρύτατο εγκεφαλικό. Είναι κλινικά νεκρός. Η κατάσταση της υγείας λοιπόν του πατέρα του Λαΐνη είναι μη αναστρέψιμη, οπότε και ο γιατρός του λέει... Να διακόψονται μηχανική υποστήριξη. Είναι μάταιο να τον ταλαιπωρούμε άλλο. Ο πρωταγωνιστής μας λοιπόν, όπως φαίνεται εδώ πέρα, είναι πάρα πολύ δεμένος με τον πατέρα του. Δεν μπορεί να αποδεχθεί την ιδέα, ρε παιδί μου, ότι τον χάνει, ότι πεθαίνει. Και είναι πολύ σημαντική λεπτομέρεια αυτό για το σενάριό μας και θα καταλάβετε γιατί το λέω στη συνέχεια. Κρατήστε το. Σου αφήνω το τηλεφωνό μου. Πάρε με όποτε θέλεις. Θα είμαι μαζί του συνέχεια. Καλά. Ευκαιρία ψάχνεις εσύ, αλλά τέλος πάντων. Έχει και κλινική τηλέφωνα, άμα ήθελε να πάρει να μάθει νέα. Πάντως δεν θέλω να ξεχνιόμαστε. Σας είχα πει, ο Πριτανής, μεγάλος γουρλής μιλάμε. Θυμάστε τι είχε πει στο Λαΐνη στην αρχή της ταινίας. Έχω πολύ καλό προαίσθημα για σένα, για τη χρονιά που έρχεται. Είναι κλινικά νεκρός. Τον έφαγες, μωρή μαυροφίδα τον άνθρωπο, τον έφαγες. Να τα μας! Ο Λαΐνης, ναι μεν, δεν πήρε τηλέφωνο τελικά τη Σοφία, αλλά την κινησούλα του να πάρει την έκανε. Μπράβο. Δεν το είχα. Πέρασε να σου πω ένα γεια. Χαθήκαμε. Από τον Δημήτρη, ικανοποιημένος. Ικανοποιημένος, ναι, δεν λέω. Αλλά... Τον έχω χάσει τις τελευταίες μέρες και ήθελα να σε ρωτήσω και γι' αυτό. Αλλά ρε, πριν ήταν επί τη ευκαιρία, μήπως μπορείς να μου πεις γιατί το κολοροϊό του Μακαρίτη ήταν σταματημένο στις 2 και 20. Έχω σπάσει το κεφάλι, μιλάμε. Πριν από 4 χρόνια τον παρέσυρε ένα αυτοκίνητο. Ο οδηγός τον εγκατέλειψε αβοήθητο και εξαφανίστηκε. Πολύ σημαντική σκηνή αυτή για την ταινία μας, παιδιά. Θέλω την προσοχή σας. Αυτός που χτύπησε τον πατέρα του. Δεν βρέθηκε ποτέ. Ο πατέρας του Λαΐνη λοιπόν έμεινε παράλυτος μετά από ένα τροχαίο ατύχημα που είχε, στο οποίο ο οδηγός που τον χτύπησε τον παράτησε αβοήθητο και εξαφανίστηκε. Και θέλω να προσθέσω μέσα σε όλα αυτά να σας υπενθυμίσω μάλλον ότι ο Λαΐνης τον λατρεύει τον πατέρα του, έτσι. Πολύ σημαντικά όλα αυτά θέλω να τα θυμάστε. Και δεν βρέθηκε και ποτέ ο δράστης, έτσι. Και αυτό θέλω να το θυμάστε, είναι σημαντικό. Ο Λαΐνης λοιπόν ψάχνει λεπτομέρειες για την υπόθεση των δολοφονιών και εννοείται ότι ο Τσαφούλιας θα μας χεράσει άλλο ένα υπέροχο transition. Με την κάμερα να πηγαίνει πίσω από το λάπτοπ και όταν ξεκινάει ο Λαΐνης να φοράει άλλα ρούχα και άλλα ρούχα να φοράει όταν βγαίνει από την άλλη μεριά του λάπτοπ. Έτσι λοιπόν η ταινία κερδίζει χρόνο και σου δείχνει ότι έχουν περάσει αρκετές μέρες έρευνας. Απλά, όμορφα, ωραία πραγματάκια που σε γλιτώνουν από το να βγει η ταινία σου 2 ώρες και χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Οπότε, όμορφα και ωραία, φτάνουμε σε αυτό εδώ το σημείο. Άμα δεν πάει ο Μωάμεθ στο βουνό. Πρέπει να πάει από καρδιά ο Μωάμεθ! Ρε είσαι ηλίθιος! Μπαίνεις μέσα στην πολυκατοικία, φώναξε ένα άνθρωπος. Δημήτρη, εσύ είσαι, έρχομαι απάνω! Χαιρεστήκαμε απάνω μας! Για πες κανένα νέο, ρε. Ο πατέρας σου. Καλά. Τέλεια ερώτηση για να ξεχαστεί ο φίλος σου, ε. Μπράβο, ρε Νικόλα Αλάνη. Έπαθε δεύτερο εγκεφαλικό. Είναι κλινικά νεκρός. Λοιπόν, θα το πω τώρα γιατί δεν αντέχω άλλο και ας ακουστεί προσβλητικό για το υπόλοιπο cast της ταινίας που όντως είναι εκπληκτικό, αλλά οι υποκριτικές ικανότητες του Πυγμαλίου Δαδακαρίδη κάνουν το υπόλοιπο cast της ταινίας να μοιάζει ερασιτεχνικού επίπεδου. Ναι, δεν υπερβάλλω. Ο άνθρωπος είναι 10 σκαλιά πιο πάνω υποκριτικά από όλους τους υπόλοιπους. Όταν δεν εμφανίζεται ο Δαδακαρίδης στην ταινία, βλέπεις μια απλή ταινία του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου. Μόλις εμφανίζεται ο Δαδακαρίδης στην οθόνη, βλέπεις μια ταινία Hollywood. Μη σας πω, με τις ταινίες που βγαίνουν τώρα τελευταία από το Hollywood, είναι και λίγο προσβλητικό αυτό. Για το έτερος εγώ, όχι για τις Hollywood ταινίες. Μόνο τα μηχανήματα τον κρατάνε στη ζωή. Φοβερή η δουλειά και του Τσαφούλια στη σκηνοθεσία και στο σενάριο, δεν λέω, αλλά παιδιά, χωρίς τον Πυγμαλίου Δαδακαρίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, το franchise έτερος εγώ δεν θα ήταν το ίδιο. Όπου εμφανίζονταν το όνομα του Αργυρίου σχεδόν σε όλες τις καταχωρήσεις.
εμφανίζονταν και το όνομα της Χριστίνας Δεσίλα. Η Δεσίλα λοιπόν, που την είδαμε να δολοφονείται πέφτοντας από τα σκαλιά στην αρχή της ταινίας, συνδέεται με τις υπόλοιπες δολοφονίες, αφού βοηθούσε στο να στείνονται οι δικαστικές υποθέσεις. Οι δυο τους είχαν κατηγορηθεί για πάνω από 30 στημένες υποθέσεις. Η πρώτη δολοφονία που είδαμε λοιπόν στην αρχή της ταινίας, με τη Δεσίλα να δολοφονείται πέφτοντας από τις σκάλες, συνδέεται κανονικότατα με τις υπόλοιπες δολοφονίες, αφού η Δεσίλα βοηθούσε τον δικηγόρο στο να στείνει δικαστικές υποθέσεις. Εκβιασμούς, δολοφονίες, ναρκωτικά. Λοιπόν. Α, τον ξέχασα αυτό. Έχουμε και τον Ντόλι, ρε παιδιά εδώ πέρα, που δεν τα πιάνει και εύκολα. Ρε Λαΐνη, εξήγησέ του γιατί δεν. Είχα ακούσει στο ραδιόφωνο ότι η Χριστίνα Δεσίλα βρέθηκε νεκρή. Ήταν ατύχημα. Έπεσε από τη σκάλα της πολυκατοικίας της. Έπεσε. Τι, όχι, δεν έπεσε. Σε ποιον όροφο έμενε? Στο ρε τι λέ. Και στην ηλικία της ανέβαινε με τη σκάλα. Ε, πού το σκέφτηκε αυτό ρε παιδιά τώρα, πού το σκέφτηκε? Πού να του περάσει από το μυαλό του Παρασόπουλου, μιλάμε, ο άλλος ο άνθρωπος είναι επιστήμονας τώρα. Άτα εδώ μωρέ αχιβάδα να κάνουμε τη δουλειά μας, τέλειαλ. Κύριε υποδικητά. Πείτε μου την αλήθεια, ηθοποιός είστε έτσι, όχι αστυνομικός. Μπορούμε να επιστρέψουμε στον πρώτο όροφο, παρακαλώ. Γιατί? Γιατί κλαίνει το γατί, ρε! Γιατί και γιατί συνέχεια μας τα έπληξες! Πάντα κατά ρυθμόν γίνονται. Έναρχα πάντων. Πού, ο δολοφόνος, παιδιά, πρέπει να τρελάθηκε μόλις είδε το 220 να είναι γραμμένο ήδη μέσα στο σανσέρ, έτσι. Δεν ξέρετε πόσο χρόνο γλίτωσε. 220 και στο σανσέρ, μάλιστα, μάλιστα. Τώρα, να του πω του Λαΐνη ότι συνδέω τις υποθέσεις ή θα πω βλακεία. Α, τώρα το έχει και αποθηκευμένο το τηλέφωνο της νοσοκόμας. Κοίτα Μίτσο, αργά ή γρήγορα θα το πάρεις το τηλέφωνο, δεν το γλιτώνεις και γιατί να το γλιτώσεις άλλωστε. Βέβαια, εμένα την άποψή μου την ξέρεις, αλλά... Όχι, απλώς αναρωτιέμαι. Η έννοια του δικαίου, σε έναν κόσμο κατά βάση τόσο άδικο. Και μόλις ακούσατε ολόκληρο το νόημα της ταινίας «Έτερος εγώ, παιδιά», μέσα σε μία φράση. Άκου, πρόκειται να γίνει ένα συνέδριο θετικών επιστημών με κεντρικό ομιλητή τον Μαρσέλ Ντεσάφ. Ο Αδαμαντινός λοιπόν στέλνει το Λαΐνη σε μία διάλεξη που κάνει ένας Γάλλος μαθηματικός, ο Μαρσέλ Ντεσάφ, μπας και καταλάβει το αν κρύβεται, ρε παιδί μου, κάποιο μυστικό μήνυμα πίσω από τον αριθμό 220 που εμφανίζεται σε όλες τις δολοφονίες. Et toutes les sciences utilisent les mathématiques pour résoudre leurs propres problèmes. Όλοι αυτοί εκεί μέσα τώρα ξέρουν γαλλικά. Donc c'est pourquoi plus grand est le dénominateur, c'est-à-dire la valeur réelle de l'homme, plus petite est la fraction, c'est-à-dire l'homme. Επίσης, γιατί κάθονται όλοι με στο σκοτάδι αφού ο Γάλλος απλά μιλάει? Εντάξει, πιο πριν με το Λαΐνη τα σκοτάδια είχαν νόημα γιατί ο άνθρωπος έδειχνε κάτι σε ένα προτζέκτορα. Εδώ τι φας. Ωραία, merci. Κανά, γεια σου. Πάλι καλά τελείωσε ο Ζιντάν. Να πάμε για κανένα καφεδάκι. Je voulais vous demander s'il existe un théorème mathématique concernant le nombre de 120. Ευτυχώς πάντως ο Λαΐνης, παιδιά, ξέρει και γαλλικά, οπότε ρωτάει τον Ντεσάφ εάν γνωρίζει κάτι που να έχει σχέση με τον αριθμό 220 και το Πυθαγόρα. Πάντως, Λαΐνη, στο Google ήξερες να πατήσεις και να ψάξεις πληροφορίες για αυτούς που δολοφονήθηκαν. Να πατήσεις 220 και Πυθαγόρας, δεν ήξερες. Όχι τίποτα άλλο, θα γλιτώναμε και τουλάχιστον 10 λεπτά με ένα τέταρτο ταινίας. C'est drôle, vous les Grecs. Il y a que tout le monde veut ressembler aux Grecs anciens, mais vous, les Grecs, vous voulez ressembler au reste du monde. Σιγάρετε, σαν εντάξει. Δίκιο έχεις, δεν λέω, αλλά εφόσον όλοι θέλουν να μοιάσουν στους αρχαίους Έλληνες και εμείς θέλουμε να μοιάσουμε στους υπόλοιπους, άρα στο τέλος όλους τους αρχαίους Έλληνες θα μοιάζουν. Μεγάλη κουβέντα πάντως αυτή που είπε ο Γάλλος, παιδιά, και άκρος αληθινή. Έτερος εγώ. Α, λέω, έτσι ξεκινεί την ταμπέλα. Και τη la théorie des nombres amicaux. Exprime tous mon autre moi. Οπότε για να σας το εξηγήσω εγώ απλά, οι Πυθαγόροι είχαν βγάλει την θεωρία των φίλιων αριθμών, δηλαδή είναι οι αριθμοί που ο ένας είναι ο άλλος εαυτός του άλλου. Δύο τέτοιοι αριθμοί, παραδείγματος χάρη, είναι ο αριθμός 220 και 284. Εάν λοιπόν πάρεις έναν από αυτούς, τον 220 ας πούμε, και δεις ποιοι αριθμοί τον διαιρούν ακριβώς, το άθροισμα αυτών των αριθμών που διαιρούν ακριβώς το 220 κάνει 284. Και το ανάποδο. Όσο λοιπόν ο Λαΐνης εξασκεί και τα γαλλικά του αλλά και τα μαθηματικά του, ο Γκόρντον, ο Μπαρασόπουλος, έχει πάει στον πατέρα του τύπου που κρεμάστηκε
μήπως μάθει κάποια παραπάνω πληροφορία που θα τους βοηθήσει στην εξιχνίαση των δολοφονιών. Μάλλον στη σύνδεση των δολοφονιών. Μας είπε στην κατάθεσή της ότι γενικά ο γιος σας ήταν καταθλιπτικός. Ο γιος μου δεν ήταν έτσι. Ήταν καλό παιδί. Καλά, καλά, εντάξει. Ότι ήταν καταθλιπτικός ο γιος σου, είπε. Όχι ότι πουλούσε ναρκωτικά, χαλάρωσε. Μετά το ατύχημα κλείστηκε στον εαυτό του. Δεν είχε μιλήσει ποτέ σε κανένα γι' αυτό. Και πάλι καλά, παιδιά, δόξα τω Θεώ που τα ξέρασε ο άλλος από μόνος του, γιατί ο Μπαρασόπουλος εκεί είχε πάει απλά για τον καφέ. Ήθελε μια κατανόηση, μια συμπαράσταση. Ποιο ατύχημα. Φω, το έπιασε ρε το γατόνι αυτό με το ατύχημα, τι νομίζατε. Άρε Μπαρασόπουλε, τι να σου πούνε, μωρέ. Ή είσαι υποδιοικητής ή δεν είσαι. Βρήκαμε την υπόθεση που συνδέει τα θύματα μας, σου φτιάξα και αντίγραφο. Σοβαρέ τρελέ, κάνατε κάτι και από μόνοι σας. Πώς έγινε αυτό το θαύμα. Το 2007, δύο νεαρά παιδιά, ο Μάνθος Κοζορός και η Κλείο Ράπτη. Να τη λοιπόν και η σύνδεση των δολοφονιών με την έναρξη της ταινίας. Όλες οι δολοφονίες συνδέονται με τη σκηνή που είδαμε στην αρχή, όπου το αμάξι πήρε σβάρνα τους δύο επιβαίνοντες της μηχανής. Λέω και καμιά ψαγμένη ελληνική λέξη για να εντυπωσιάζει το κοινό. Τους τύπους τώρα που τους βλέπουμε εδώ πέρα να μπαίνουν μέσα στα μάξι μεθυσμένοι, τους είδαμε και στην αρχή της ταινίας, στην σκηνή πριν περάσουν τα κορίτσια μπροστά από την κάμερα, που αυτοί πληρώνουν και φεύγουν από το κλαμπ. Οι οποίοι τύποι είναι και αυτοί που παρέσυραν το ζευγάρι. Πλανάρα με το χέρι της κοπέλας που φόρεσε τη Βέρα στην αρχή της ταινίας να βρίσκεται κομμένο στην άσφαλτο. Βέβαια, μπορεί το χέρι να φαίνεται λες και είναι από κούκλα, αλλά πλανάρα. Άλλωστε, αφήστε που δεν έχω δει και ποτέ διαμελισμένο χέρι από κοντά για να έχω μέτρο σύγκρισης. Οπότε, μια χαρά είναι. Από μένα, είναι ναι. Το αυτοκίνητο το οδηγούσε ο Τόνι Μαρνέλης, γιος του γνωστού βιομηχάνου. Ο Τόνι Μαρνέλης, λοιπόν, είναι αυτός που πήρε σβάρνα το ζευγάρι στην αρχή της ταινίας και όχι μόνο τους πήρε σβάρνα, αλλά τους άφησε και αβοήθητους και εξαφανίστηκε. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Πριν από 4 χρόνια τον παρέσυρε ένα αυτοκίνητο. Ο οδηγός τον εγκατέλειψε αβοήθητο και εξαφανίστηκε. Ο Λαΐνης λοιπόν, όπως είναι φυσικό, συνδέει αυθόρμητα αυτήν εδώ την υπόθεση με την υπόθεση του πατέρα του. Γι' αυτό και τον βλέπουμε και θα τον δούμε κιόλας στη συνέχεια να δείχνει υπερβάλλοντα ζήλο για την εξιχνίασή της. Και για να αθωωθεί ο Τόνι Μαρνέλης, εννοείται ότι βοήθησαν και ο γιατρός που δολοφονήθηκε και ο δικηγόρος που δολοφονήθηκε, αλλά και η Δεσίλα που δολοφονήθηκε. Και ο Ευθυμίου που κρεμάστηκε κατά τα φαινόμενα, ήταν αυτός που είπε ότι όντως ο Μαρνέλης δεν ήταν μεθυσμένος, ενώ και πιο το Βόσφορο. Με άλλα λόγια, ο συνοδηγός του αμαξιού που οδηγούσε ο Μαρνέλης. Το δικαστήριο έκρινε το Μαρνέλη αθώο. Πολύ ωραία λοιπόν. Έχουμε και τη σύνδεση στις δολοφονίες μας. Έχουμε και τον λόγο που ο Λαΐνης, ρε παιδί μου, ασχολείται τόσο δυναμικά με αυτές τις υποθέσεις και δεν τις αφήνει με τίποτα πίσω. Βρήκαμε και το μοτίβο πίσω από τις ημερομηνίες των δολοφονιών. Άρα, τι μας λείπει μόνο? Ο τρόπος που ο δολοφόνος μας έμαθε την αλήθεια για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Γιατί, εάν και οι δύο επιβαίνοντες της μηχανής είναι νεκροί, τότε πώς μαθαίρεται η αλήθεια? Με ποιο τρόπο? Από πού? Το ζευγάρι. Η κοπέλα σκοτώθηκε επί τόπου. Ο οδηγός της μηχανής όμως, τι απέγινε? Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας πώς λεγόταν? Μάνθος Κοζορός. Τραυματίστηκε βαριά, αλλά επέζησε. Να λοιπόν πως είναι γνωστή η αλήθεια. Ο οδηγός της μηχανής είναι ακόμη ζωντανός και όπως είναι φυσικό, όλοι νομίζουν ότι αυτός είναι ο δολοφόνος. Βέβαια, ο Λαΐνης θα του κάνει μια επίσκεψη πριν από τις αρχές. Φυσικά και έχω ακούσει για τους θανάτους. Είναι η μοναδική χαρά που πήραμε τα τελευταία χρόνια ο Μάνθος και εγώ. Και τώρα, παιδιά, είναι η κατάλληλη ώρα για να σας πω τι συνέβη με το έτερος εγώ και την απαγόρευσή του από τους κινηματογράφους. Την εποχή που πεζόταν η ταινία στους κινηματογράφους, λοιπόν, η ταινία Έτερος Εγώ, εμφανίστηκε ένας δολοφόνος που σκότωνε ταξιτζίδες. Όπως έγινε γνωστό λοιπόν από έναν ταξιτζί που κατάφερε και γλίτωσε από αυτόν τον δολοφόνο, αυτός του είχε εκμυστηρευθεί ότι ο τύπος σκότωνε ταξιτζίδες επειδή είχε χάσει την μητέρα του από ατύχημα με ταξιτζί. Ταυτόχρονα, εκείνη την εποχή είχε γίνει μια ειδική προβολή της ταινίας Έτερος Εγώ, που ήταν ρε παιδί μου παρόντες όλα τα στελέχη της ταινίας. Και μόλις λοιπόν τελειώνει αυτή η προβολή της ταινίας, έκαναν μετά όσοι ήθελαν ερωτήσεις στους συντελεστές. Ένας τύπος λοιπόν πετάγεται από το κοινό, ο οποίος δεν πλησίασε ποτέ τους συντελεστές της ταινίας, ρωτάει τον σκηνοθέτη, τον κύριο Τσαφούλια, του λέει: «Έχετε σκεφτεί μήπως το σενάριό σας εμπνεύσει ποτέ κάποιον στην πραγματική ζωή?» Και εννοείται ότι πήρε αρνητική απάντηση. Εννοείται ότι τα κανάλια έκαναν ντόρο με αυτό και εννοείται ότι υπήρξαν καλοθελητές που βγήκαν και είπαν ότι ο Τσαφούλιας εκμεταλλεύεται αυτήν την προβολή, ρε παιδί μου, του πράγματος από τις δολοφονίες για να προβάλλει, να διαφημίσει την ταινία Έτερος Εγώ. Οπότε και ο σκηνοθέτης, για να μην νομίζει κανένας τίποτα τέτοιο, απέσυρε την ταινία εντελώς από το κινηματογράφο. Οπότε θα έρθω εγώ και θα απαντήσω έστω και καθυστερημένα, ρε παιδί μου, σε όσους το είπαν αυτό τότε. Καλές μου ταβανόπροκες, ισχυριστήκατε ότι εκμεταλλεύτηκε δολοφονίες για να διαφημίσει την ταινία του ο άνθρωπος που επέλεξε στο πόστερ της ταινίας του
τον κράχτη του να τον έχει πλάτη. Στόκι. Αυτά. Και για να μην νομίζει κάποιος από αυτούς που βλέπουν αυτό το βίντεο ότι έχω κάποια σχέση με τον Τσαφούλια γι' αυτό και τον υποστηρίζω, δεν τον γνωρίζω καν τον άνθρωπο. Θα ήθελα βέβαια. Ασχολούμαι με τις δολοφονίες όσων εμπλέκονταν στο ατύχημα που σου συνέβη το 2007. Δολοφονίες. Ποιες δολοφονίες. Και ετοιμαστείτε τώρα να δείτε reveal προσώπου όπως δεν το βλέπουμε ούτε στα υποτιθέμενα σύγχρονα blockbusters. Πάρτε το μωρέ, πάρτε το, σας το κέρασε ο Τσαφούλιας, πάρτε το. Εκείνο το βράδυ δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Το βλέπω κάθε βράδυ στον ύπνο μου εδώ και 8 χρόνια. Και αυτή εδώ η περίπτωση, παιδιά, είναι η τρανή απόδειξη του ότι η σωστή σκηνοθεσία και η σωστή κινηματογράφηση δεν χρειάζονται απαραίτητα πολλά λεφτά. Χρειάζεται να έχεις γνώση για το αντικείμενο και να έχεις όρεξη και μεράκι για αυτό που κάνεις. Και ταλέντο εννοείται. Θα μπλέξουμε ρε μαλάκα, έχω πιει. Θα κάνουμε και τα αμάξι μπουρδέλο, δεν χωράνε κιόλας. Γάμισε τους, πάμε να φύγουμε. Ναι, μωρέ, χέσου τώρα. Πού να βρει πλυντήριο Κυριακάτικα κιόλας για να καθαρίσει τα αμάξι μετά. Σιγά το ατύχημα κιόλας. Ένα χέρι κόπηκε και το κάναμε θέμα. Ρε παιδιά, το βλέπετε κι εσείς. Το αποτέλεσμα στο παραμορφωμένο πρόσωπο του Μάνθου είναι εκπληκτικό. Μπράβο και γι' αυτό. Και πάνω απ' όλα, μπράβο για την τόλμη. Είχε σπουδάσει αναισθησιολόγος. Έκανε όνειρα για την καριέρα της, για εμάς. Αυτό το ότι είχε σπουδάσει αναισθησιολόγος η Κλειό, κρατήστε το. Εσύ του σκότωσες. Δυστυχώς, όχι. Α, άρα δεν είναι ο σύντροφος της Κλειούς ο δολοφόνος. Άρα ποιος είναι, ρε παιδιά. Δημήτρη, πρόσεχε. Ό,τι και αν έχεις σκεφτεί. Πρόκειται για ένα δολοφόνο. Ναι, Δημήτρη, άκου τον σοφό και πάνω απ' όλα γουρλί πριν ήταν του Πανεπιστημίου. Έχω πολύ καλό προαίσθημα για σένα. Παναγία μου. Ξαρκισμένος τον απήγανο, μωρέ. Μάλιστα, κύριε Αποδικητά. Μάλιστα. Έρχομαι αμέσως. Σκότωσαν τον Μαρνέλη. Να, θα του είχε πει χρόνια πολλά ο Πρίτανης. Πήγαμε και με τον Κοζορό. Ακλώνει το άλαθι. Όπα, και χιουμοράκι ο αποδικητής και λογοπαίγνιο. Το πιάσατε, είπε ακλόνητο άλοθι επειδή ο Μάνθος είναι καθυλωμένος σαν απειρικό καρουτσάκι. Αχ, είναι και χιουμορίστα. Τι έκανα που δεν έπρεπε, τι έκανα που έπρεπε, τι έπρεπε να κάνω και δεν το έκανα. Πυθαγόρας. Πρέπει δεν πρέπει, αλήθεια μου λείπεις. Κατάλαβε το, εδώ μόνο ανήκεις. Οικονομόπουλο. Τι αναισθητικό χρησιμοποιεί. Δεν χρησιμοποιεί μόνο ένα. Πρέπει να έχει πολύ καλή γνώση των αναισθητικών ουσιών. Αναισθησιολόγος, είχε σπουδάσει η Κλείο, άμα θυμάστε, και ο δολοφόνος, όπως μας λέει εδώ ο γιατρός, έχει πολύ καλές γνώσεις αναισθησιολογίας. Όχι, δεν αναστήθηκε η Κλείο, αλλά κρατήστε το. Θα προσέχεις. Και η Gotham φλέγεται λοιπόν. Η Αθήνα φλέγεται λοιπόν. Βέβαια, εάν είναι Αθήνα εκεί, δεν ξέρω. Και εννοείται ότι δεν θα έχουμε άλλες δολοφονίες γιατί δεν έχουμε και άλλους αριθμούς που διαιρούν ακριβώς το 284. Βέβαια, οι δολοφονίες σταμάτησαν, όμως ο Λαΐνης δεν σταματάει με τίποτα. Δεν θα εισχάσει άμα δεν βρει ποιος είναι ο δολοφόνος. Συνδέεις αυθαίρετα αυτή την υπόθεση με τον πατέρα σου. Πρέπει να έχει πολύ καλή γνώση των αναισθητικών ουσιών. Ντόλι, ζούμε εδώ πέρα για αύξηση της έντασης της σκηνής και για να σου περάσει υποσυνείδητα ότι ο πρωταγωνιστής μας είναι βυθισμένος στις σκέψεις του. Και μόλις βυθιστείς και εσύ μαζί. Παπά. Horror movie vibes σε ελληνική ταινία. Δεν περίμενα να το δω ποτέ, παιδιά, αυτό. Αριστούργημα, τέτοια γουστάρω, ρε. Ο Λαΐνης λοιπόν, όντας περίεργος, δεν μας κάνει καθόλου εντύπωση ότι πήγε στο νεκροταφείο για να δει τον τάφο της Κλειούς. Τι, το πενταγιόν με το 284 είναι κρεμασμένο πάνω στον τάφο και δεν το έχει βουτήξει κανείς ακόμη. Αυτά, παιδιά, μόνο στις ταινίες γίνονται. Στην πραγματικότητα, τσίχλα να αφήσεις πάνω σε μνήμα, την άλλη στιγμή, μόλις γυρίσεις την πλάτη σου, δεν θα υπάρχει εκεί. Σε έναν άδικο και σάπιο κόσμο, όταν μπορείς να διορθώσεις κάτι, τι κάνεις. Τι ρωτάς, βρέλα είναι αγόρι μου, το διορθώνεις. Τι έκανα, κάτσε έτσι αμέτωχος. Ό,τι μπορείς. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να σου πω. Όχι, όχι, πας τώρα, άστο καλύτερα. Λαϊνή, σήκω, φύγει όσο προλαβαίνεις. Μην τον αφήσεις να σου πει κουβέντα. Και από εδώ και πέρα, ούτε καλημέρα, ρε. Άλλαξε και πανεπιστήμιο, μαλάχη. Δουλειά άλλαξε, πλανήτη, δεν ξέρω. Μπορώ να καθίσω. Αν μπορέσει μετά να ξανασηκωθείς, είναι η σωστή ερώτηση, Μίτσο. Βλέπω έχεις το νοσοκόμα στο αίμα σου. Αλήθεια είναι αυτό, αλλά όχι μόνο. Φω! Τι πασάρα σου πέταξε, ρε Λαΐνη, αγόρι μου, τι άλλο να κάνει κοπέλα, ρε. Βασικά, όχι απλά πασάρα, μισό γκολ ήταν αυτό που σου πέταξε εδώ πέρα. Δηλαδή, μόνο στο πιάτο που δεν στο έχει δώσει ακόμη. Θα έπινα λίγο νεράκι. Έχω πιει. Αυτό, παιδιά, εδώ πέρα για το Λαΐνη είναι ρουφικτό γλωσσόφυλλο.
Ρε περίεργε, τι κάνεις κρυμμένος μέσα στα σκοτάδια, μέσα σε ένα κροταφείο? Τη 220η μέρα του χρόνου, ο 220, ήρθε να πει στο 284 ότι η πέτη της καταστροφής των ζώων τους τιμωρήθηκαν. Όχι, ο Χάρος είμαι. Ήρθα να δω άμα ξέχασα κανέναν πίσω. Η Δανάη λοιπόν, η κολλητή της Κλειούς, είναι η δολοφόνος που όλοι ψάχνουν. Μα και κάποιος που ενδιαφέρεται. Σπάνιο είδος. Ήρθες να συλλάβεις το κτίνος. Και αυτή εδώ η σκηνή για εμένα είναι και η καλύτερη της ταινίας, γιατί πολύ απλά συμμετέχουν δύο ηθοποιοί του ίδιου επίπεδου. Όπως σας είπα στην αρχή του βίντεο, δεν τα πάω καλά με τον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο. Δεν γνωρίζω τους ηθοποιούς, ρε παιδί μου, ούτε την Κόρα Καρβούνη την γνώριζα πριν από αυτή την ταινία. Αλλά ρε παιδιά, εντάξει, το πράγμα φαίνεται. Είναι πολύ καλή ηθοποιός. Ήμασταν αχώριστες. Ήταν οι φίλοι μου. Ίδιο σχολείο, ίδιο πανεπιστήμιο, ίδιες σπουδές. Μαζί διακοπές, πάντα μαζί. Να λοιπόν, και γιατί ο δολοφόνος, που πλέον είναι η δολοφόνος, ήξερε πολύ καλά πώς να χρησιμοποιεί τα αναισθητικά. Γιατί έχει σπουδάσει ακριβώς το ίδιο πράγμα με την Κλείο. Είναι εύκολο να λες πάνω στα νεύρα σου πως μπορείς να σκοτώσεις κάποιον και άλλο να φτάσεις να το κάνεις. Δεν είναι απλό. Και ήρθε η ώρα για το μεγάλο συμπέρασμα, κυρίες και κύριοι. Το μεγάλο plot twist. Εγώ έκανα το χρέος μου. Δεν μετανιώνω για τίποτα. Κάνε κι εσύ το δικό σου. Επόρτετο, ρε, επόρτετο! Ο Λαΐνης είναι ο Batman! Το περίμενε κανένας αυτό! Πώς σας λέτε έτσι, ρε ταινία, πώς σας τσόκοψε έτσι! Σας το σκάσα από εκεί που δεν το περιμένατε. Βέβαια, ο Gordon σε αυτό το σύμπαν είναι λίγο γιωτόμπαλο, αλλά και Riddler είδαμε, και Catwoman είδαμε. Γιατί 1000% η Σοφία βγαίνει έξω τα βράδια και κάνει κάτι περίεργο, ρε παιδιά, δεν μου το βγάζετε από το μυαλό. Και Robin είδαμε, και χαρακτήρα τύπου Alfred είδαμε, και Scarecrow είδαμε. Λίγο διαφορετικό βέβαια, αλλά καταλάβατε. Και διεφθαρμένο κόσμο είχαμε και μια Αθήνα τύπου Gotham είδαμε. Τι άλλο θέλετε δηλαδή? Επειδή δεν φόρησε στο λέω Λαΐνης. Και για να μην γίνει υπερβολικός τώρα, δεν θα σας πω ότι είδαμε και Joker. Εννοείται φυσικά ότι κάνω πλάκα. Ή και όχι. Καλή Ατάμ. Ο Λαΐνης τελικά παίρνει τη δύσκολη απόφαση, αφήνει τον πατέρα του να φύγει από τη ζωή και πηγαίνει. Όταν ηρεμήσει από όλη αυτή τη δοκιμασία, να έρθει να με βρει. Όχι, όχι, ρε άνθρωπε, όχι! Ας τον άνθρωπο πας και διάσπρη μέρα. Παρά λίγο να το ξεχάσω. Έφεραν αυτό το φάκελο για σένα. Γράμμα. Ποιος του έστειλε γράμμα του Μίτσου τέτοια ώρα? Εφόσον λοιπόν ο Λαΐνης επιλέγει να μην πει στις αρχές πως η δολοφόνος είναι η Δανάη, εκείνη του στέλνει ένα δωράκι για να τον ευχαριστήσει. D'autres, hein. La suivante, par exemple, c'est 1184-1210. Και είναι τα μενταγιόν με τα νούμερα, τα εναλλακτικά νούμερα που του είπε και ο Μαρσέλ Ντεσάφ στη μέση της ταινίας. Αλλά τώρα, ρε παιδιά, θέλω να πω κάτι εδώ. Με τόσα στοιχεία που είχε πλέον η αστυνομία στην κατοχή της, δεν ήταν και δύσκολο να δούνε ποια είναι η πραγματική δολοφόνος της υπόθεσης. Δηλαδή, όσο φελός και είναι ο Παρασόπουλος, πλέον ήταν φως φανάρι. Εφόσον κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο σύντροφος της Κλειούς δεν είναι ο δολοφόνος, και πλέον ο δολοφόνος ξέρουμε ότι έχει πολύ καλές γνώσεις αναισθησιολογίας και γνωρίζει και την αλήθεια και μάλιστα την πιστεύει και σκοτώνει για αυτή, ποιος άλλος μπορεί να είναι εκτός από τη Δανάη? Γεια σου, Σοφία. Είδες που στα έλεγε ο Θωμάς του Αντιγλιτός Μιτσάκο? Άντε, άντε. Εύχομαι, εκτός από το να πιείτε από το ίδιο μπουκάλι, το πράγμα να εξελιχθεί τώρα, να το πάτε σε άλλο επίπεδο. Να φάτε και από το ίδιο πιρούνι. Ρε παππού, δώσε ένα κομμάτι καρπούζι στα κοριτσάκια να φάνε σαν άνθρωποι. Έλα, Παναγία μου. Και έτσι, παιδιά, όμορφα, γλυκούλικα και ρομαντικά, κλείνει το έτερος εγώ. Μακάρι ο σύγχρονος ελληνικός κινηματογράφος να βαδίσει στα χνάρια που άνοιξε ο Τσαφούλιας και η παρέα του και να σταματήσουμε επιτέλους να βλέπουμε αυτές τις εμετικές χαζοκομωδίες που νομίζουν ότι είναι αστείες επειδή πετάνε και από ένα μπινελίκι κάθε δευτερόλεπτο. Και επίσης να σταματήσουμε να βλέπουμε αυτές τις χαζοσαπουνόπερες που είναι μία που ερωτεύεται έναν και μετά αυτή μία παθαίνει κάτι, αλλά μετά χωρίζουν και μετά τα ξαναβρίσκουν. Και ξέρετε, τη συνέχεια έχετε δει 650.000 φορές αυτή την υπόθεση. Φτάνει πια! Δόξα τον Θεό, πάλι καλά. Το 2019 βγήκε επίσης μια πάρα πολύ καλή ταινία, ελληνική εννοώ, το Ευτυχία. Βέβαια, έχω τις ενστάσεις μου και εκεί πέρα, αλλά στο σύνολό της ήταν μια πάρα πολύ καλή ταινία. Και εκεί παίζουν οι ηθοποιάρες. Παρένθεση αυτό. Ας ελπίσουμε λοιπόν σε ένα καλύτερο μέλλον στον ελληνικό κινηματογράφο, γιατί παιδιά, αυτή η χώρα παντού και πάντα έχει άπλετο ταλέντο, απλά Έλληνες δημιουργοί. Πρέπει κατά τη γνώμη μου να πιστέψετε πιο πολύ σε αυτούς σας,
και να μην κάνετε εκπτώσεις μόνο και μόνο για να πετύχετε πιο εύκολα. Ο κόσμος δεν είναι χαζός. Το καλό το εκτιμά. Η ταινία Έτερος Εγώ είναι διαθέσιμη δωρεάν προς προβολή στην πλατφόρμα του YouTube. Θα αφήσω link κάτω στην περιγραφή για να το πατήσετε και να το δείτε. Και να φύγει, παιδιά, αυτό το 7,9 εκατομμύρια προβολές. Επιτέλους να γίνει 8, να ησυχάσει όσοι την ψυχούλα μου. Εγώ ήμουν ο Θωμάς. Εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα, μπορείς να με ακολουθήσεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις. Και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι. Μην το ξεχνάς. Για να μην χάνεις κανένα βίντεο από τα επόμενα που θα έρθουν. Και μέχρι το επόμενο να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι σούπερ!